Γεια σας. Γεια σας και χαρά σας. Δημήτρη μου, ξεκινάς εσύ. Γεια σου, Γεωργία. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα. Κάτι συζητάνε τα κορίτσια εκεί, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Εγώ κοίταξα να δεις. Όντως δεν κατάλαβα κάτι. Κατάλαβα όμως ότι δεν είναι αυτό που ήταν. Προσπάθησα να καταλάβω, δηλαδή, δεν έβγαλα. Πάνε Spice Girls. Δεν ξέρω, θα δείξει την πορεία. Από μένα πάντως. Η Βικτόρια έμεινε μόνη της. Δεν έχω καμία ανάμειξη σε όλο αυτό. Μα ποιο είναι όλο αυτό, δεν έχουμε καταλάβει. Δεν όλο αυτό και όλο αυτό και όλο αυτό. Δεν ξέρω και εγώ που αναφέρεστε πραγματικά. Δεν με αφορά. Άρα εσύ δεν έχει συμμετοχή σε αυτό. Άρα τι έχουμε. Απλά εδώ. Πατρινές ενωμένες που είναι επειδή εγώ είμαι ο σάκος του box. Παιδιά, εγώ δεν έχω κανένα. Δεν ξεπατεύτηκες εσύ. Οι τηλεθεατές δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Βλέπω δύο κοπέλες που είναι φίλες και είναι οι Spice Girls που λέγαμε για πλάκα οι τρεις σας και σχεδόν τσακώνονται, αλλά χωρίς να καταλαβαίνουν το λόγο. Κανένας δεν έχει καταλάβει τίποτα. Πραγματικά, εμένα στον εγκέφαλό μου όλα καλά. Ναι, άκου λίγο. Υπάρχει μία επικοινωνία η οποία δεν υπήρχε αυτή η μία επικοινωνία τις προηγούμενες εβδομάδες. Αυτό το κατάλαβα σωστά. Ωραία. Ναι, άρα. Μα εδώ δεν είσαστε κι εσείς άλλα, βλέπετε. Δεν μα είναι εγώ μια δεν είμαι μαζί σας. Έγινε. Εγώ δεν είμαι μαζί σας, ούτε μιλάμε στα τηλέφωνα. Ναι, δεν είδατε εδώ στο παιχνίδι που έγινε μια διαμάχη και με τη Διονυσία που ήρθα σε μια αντιπαράθεση. Ναι. Με σένα. Μιλάει για προάλλες εβδομάδες. Εννοώ ότι έχουν υπάρξει. Και όταν ήρθα εδώ πέρα που σας λέω, κατάλαβα ότι ήμουν ευκολόπιστη με μερικά πράγματα. Μαζί δεν ήμασταν, δεν τα συζητήσαμε. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει ή δεν έχετε μιλήσει ή ποιες είναι οι σχέσεις μετά. Δεν έχουμε μιλήσει. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, έχουν υποθεί κάποια άλλα πράγματα. Είμαστε μεγάλες κοπέλες. Όταν πρέπει, θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε κάτω. Πάμε, Δημήτρη. Γεια σου, Γεωργία. Τι κάνετε. Ωραία. Καλά, πάνε Spice Girls. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μια χαρά. Όλα καλά. Τελικός είναι, εβδομάδα τελικού. Είναι σαν το Highlander, στο τέλος θα μείνει μόνο μία. Στην ταινία, οπότε εντάξει, μπορείτε και να. Ατομικό σπόρο είναι εδώ. Ναι. Ήταν ομαδικό, θυμάμαι, μέχρι κάποια στιγμή, γιατί υπήρχαν κάποιες ψηλοβοήθειες μεταξύ σας. Κατανοητό, περνάμε πάρα πολύ εγώ χρόνο θεωρώ εδώ. Θεωρώ δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αλήθεια. Αλήθεια σας το λέω, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Η καλύτερη κερδίζει. Όπως αν θα δουν κάτι πάρα πολύ ωραίο, θέλοντας και μη, δεν γίνεται να μην το βάλουν καλή βαθμολογία. Γιατί βάζουν βαθμολογία. Πρέπει να το αιτιολογήσουν. Άρα δεν γίνεται να παίξει στρατηγικά. Άλλο να συνεννοηθούν. Λες, βρεσή, Γεωργία. Άλλο, ακούστε με λίγο. Έχουμε κάνει κουβέντες και κουβέντες για τους βαθμούς που βάζετε. Άλλο πότε θάβετε ένα κορίτσι, πότε το ανεβάζετε χωρίς λόγο. Τι λες τώρα, και τώρα μου λες να υπάρχει στρατηγική. Άλλο να μιλήσουν οι στρατηγικοί μεταξύ του, ποια θέλουμε κοπέλα να διώξουμε, ποια θα κρατήσουμε. Τώρα στην τελική εβδομάδα. Παίζω τέτοια. Δεν μπορεί να γίνει. Όπα. Μάλιστα. Να κάτι που δεν ξέραμε και το μάθαμε. Δεν παίζαν, τώρα παίζουν. Θεωρώ ότι η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Εδώ μέσα. Μπορεί κάποιες κοπέλες ήδη αυτό που θέλουν να καταφέρουν να το έχουν καταφέρει. Ο στόχος μου προσωπικός έχει γίνει. Τα έχω καταφέρει. Άρα δεν είναι ότι δεν είμαι ευγνώμων όσο εδώ που έχω φτάσει. Όλες αν υπάρχει κάτι πολύ καλύτερο, γιατί και όταν με ρωτάνε και έξω, ποια πιστεύεις. Ποτέ δεν έχω βάλει τον εαυτό μου. Έχω πει δύο σας λέω ότι έχω πει δύο συγκεκριμένα άτομα που τα έχω πει και τους το λέω συνέχεια. Ποια? Σε αυτά τα δύο άτομα. Είναι Πολεόν και Μορτασία. Ωραία. Ναι. Τα ρούχα μου τώρα. Για να πάμε να δούμε το μη ανταγωνιστικό σου look σήμερα. Τι συμβαίνει. Αυτό το ταγέρι είναι βελούδο. Λοιπόν, αυτό είναι από άλλο κατάστημα, καλά. Ωραία. Αυτό είναι από άλλη εταιρεία και έχω βάλει μέσα. Ναι. Και πήγε στο Μανώλη. Εσύ τώρα με το 2% πας να δουλέψεις εκεί. Καταρχάς 3% δεν είχες. Όχι, είχα 2 γιατί ήταν το επεισόδιο και το θυμήθηκα. 2, το θυμάμαι πρώτα. Επειδή σε κάτι άλλο επεισόδιο λέγαμε 3. Τι δουλειά έχεις εσύ μεγαλομέτωχος να πας να βοηθάς. Πρέπει να σε βοηθάς. Έδιωξα την κοπέλα. Γιατί την έδιωξες, παιδί μου. Δεν μ' άρεσε. Ήτανε όμορφη πολύ και ανησύχησες για τον Μανώλη. Όχι. Τι. Ο Μανώλης είναι ελεύθερος, μπορεί να έχει όποια θέλει. Αλλά όταν έχω το 2% και εξαρτάται το ψωμάκι μου. Μάλιστα. Φυσικά. Λοιπόν, έτοιμη. Λοιπόν, κοίτα, είναι βελούδο. Εμένα δεν μου αρέσει το βελούδο. Μου κάνει πιο πολύ να πας για επίσκεψη κάπου βράδυ. Εντάξει, είναι σαν επίσκεψη πάω, αφεντικό είμαι. Τι νομίζεις, Δημήτρη, να πάω να δουλέψει εκεί πέρα. Επίσης, το βελούδο, αν θυμάσαι πολλές φορές λέγαμε, είναι ένα υλικό που είναι ωραίο, ακριβό, έτσι, με την έννοια
σαν υφή και σαν όψη, να σου το πω έτσι. Μην το πεις, μην το πεις, μην το πεις. Τι λέει πάντα για το βελούδο ο κύριος Κουλός, για να το έχεις μάθει. Ότι θα ρουφάει όλα. Ξέρεις τώρα τι γίνεται, ρούφηξε και σένα. Ας, δε μωρέ που με ρούφηξε. δεν το πιστεύω. Είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Εγώ ήθελα κάτι μέσα, έστω κάτι λευκό, εδώ ψηλά, να σε φωτίσει, βρε παιδί μου. Δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε, γιατί το λευκό, γιατί έχω και αυτό το ζυμπάκο. Γιατί δεν πήγαινε. Ένα ωραίο πουκάμισο εδώ πέρα με βολάν, ψηλό. Ψηλό λαιμό με βόλα, γιατί δεν πήγαινε. Γιατί έχει πολλή πληροφορία και είναι ιδιαίτερο το σακάκι μου. Ναι. Το έχω σκεφτεί όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και λίγο μπαρόκ το ναι, σακάκι. Δεν πήγαινε αυτό το λευκό που παρουσιάζεται, γιατί είναι το βελούδο Άμα. Και το λευκό. Ίσα-ίσα που θα πήγαινε και πάρα πολύ. Δεν πήγαινε, για όνομα του Θεού. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν πήγαινε. Γιατί επιμένεις. Τέλος πάντων όμως. Εντάξει. Πάρε τη μέρα σήμερα, δύο. Πω, δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από το δύο, τι γίνεται. Κοίταξε, δεν είναι πάλι για άσο, δεν είναι για τρία. Τι να κάνω. Ναι. Στέλιο, θέλω λίγο να μου πεις, άμα πήγαινε αυτό το άσφρο από μέσα με την έξτρα λεπτομέρεια ή όχι. Θα σου πω. Λοιπόν, Γεωργία μου, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Οχ. Οπα. Σου πάει πάρα πολύ το μαύρο. Οχ. Μην το κοιτάς έτσι. Τι το κοιτάς έτσι. Πολύ καλό σήμερα. Είμαι. Άκου. Δεν είναι μια πρόταση να πάει μια γυναίκα στο γραφείο με βελούδο, βελούδινο πέτο, βελούδινη φούστα, χρυσά κουμπιά, τόσο πολύ μαύρο. Δηλαδή, είναι μια ωραία εικόνα, μου αρέσει. Μου αρέσει όμως για μια άλλη περίσταση. Θεωρώ ότι είσαι παντελώς εκτός κόνσεπτ. Εντάξει, ό,τι πείτε. Ναι. Το παπούτσι το έβατε την ασορτή. Ένα, το πρώτο σας ένα. Γιατί μου βάλατε ένα. Τι εννοείς. And here we go. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο άσχημο. Άκου, Γεωργία, δεν είναι καθόλου άσχημο το look. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το είπα. Δεν θέλω τίποτα απολύτως να αλλάξω. Δεν θεωρώ ότι είσαι εντός θέματος. Δεν είναι πρόταση αυτό για να πάει μια γυναίκα στο γραφείο της. Δεν είναι. Εντάξει. Ας προχωρήσουμε. Θα κλείσουμε τη Σοφία. Πάμε στην Κόνη προηγουμένως. Γεωργία, χάρηκα. Κι εγώ χαιρόμουν. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Στεναχωριέσαι. Όχι. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Τι, με έβλεπες γραφείο έτσι. Είναι τέλειο. Τέλειο. Το μόνο που θα πέταγα είναι η τσάντα. Εντάξει. Και εγώ θα σε έβλεπα έτσι στο γραφείο. Με αλλά έβλεπα. Εγώ βέβαια τώρα. Τίνομαι έτσι 9 ώρα το πρωί. Οπότε από προσωπική εμπειρία, εμένα μ' αρέσεις και για γραφείο μου θυμίζεις 90's γυναίκα από εκεί στη Νέα Υόρκη που περπατάνε γρήγορα και κοιτάνε κάτω και σταματάει αυτός από το Home Alone και τους κάνει μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο που δεν μ' αρέσει και θεωρώ το κάνει λίγο πιο... Πώς να το πω αυτό ωραία. Θα πω φθηνό για ωραίο τρόπο. Ναι, ωραία. Δεν παρεξηγούμε. Έχεις ποιότητας, βρε παιδί. Trashy, λαϊκό θα έλεγα. Ναι, κοκονίσιμο. Ποιο είναι. Αυτό. Λίγο πιο λαϊκό με την καλή έννοια. Αυτό. Ναι. Okay. Και όχι τόσο είμαι η κυρία του γραφείου. Ναι, ναι. Από αυτή ναι. την άποψη εννοώ. Ναι. Δεν θα βαφόμουν τόσο πολύ. Μόνο αυτό με ενοχλεί. Εντάξει, άμα είναι μόνο το πρόσωπο, δεν πειράζει. Δεν έχουμε πρόβλημα αυτό, έτσι. Πρέπει να βάζει βαθμό, να σου πω εγώ, άμα θα λέγες, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μα δεν βαθμολογούμε το πρόσωπο, τα ρούχα βαθμολογούμε. Θα βάλει βαθμό. Να κάνω μια ερώτηση. Και όλη την εμφάνιση. Ούτε το χειμώνα δεν μπορεί να βάλει βαθμό το απόγευμα. Βελούδο. Ωραία, εντάξει. Απλά είναι όλοι. Βαρύ χειμώνα. Και δεν έχει σχέση η θερμοκρασία. Το βελούδο είναι επίσημο, επίσημο ύφασμα. Εκτός να είναι φόρμες. Γιατί νυχτών είναι ορίς το χειμώνα. 5 η ώρα είναι βράδυ. Να σας πω, το πάμε πολύ χιουμοριστικά όλο το θέμα. Όχι, και δεν το πάμε. Τις βλέπεις όλες ότι έχουν έρθει πάρα πολύ βαρετές. Καμία δεν το έχει πάρει σοβαρά. Είναι η πρώτη μέρα του τελικού. Εγώ είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με αυτά που βλέπω. Το βλέπω. Δηλαδή, άσε που γελάμε λίγο. Δεν είναι αυτές εμφάνισεις τώρα τελικού. Και να συζητάμε τώρα για να πας στο γραφείο έτσι. Και ο Μανώλης και άμα έφυγε υπάλληλος και δεν έφυγε. Καλά, φέρνουμε και κάνουμε και χιούμορ. Να κάνουμε χιούμορ. Είναι τελευταία εβδομάδα του παιχνιδιού. Το ξέρω. Δηλαδή, εδώ έπρεπε να φέρετε τι μάθατε, να εφαρμόσουμε 5 πράγματα, ρε παιδί μου. Ναι, έκανα λέει. Να δούμε τι εξέλιξη έχει κάνει. Άμα να συζητάμε ότι θες να παζέψεις εσύ 3 η ώρα το απόγευμα στο γραφείο, πήγαινε. 5 πα. 5. 5 με 9. Και συζητάμε τώρα για μαύρα και γκρι συνολάκια. Σοφία μου, εσένα πώς σου φαίνεται. Εγώ διαφωνώ. Εγώ νομίζω, προπάντων διαφωνώ με το Στέλιο.
Εγώ νομίζω δεν έχει σχέση με το ύφασμα αν δεν είναι τόσο έντονο. Like, δηλαδή είναι μαύρο και δεν είπες, OK, μαύρο full ζακέτα και μαύρο εδώ και μαύρο στο πόδι και στη φούστα. Το σπάσεις λίγο με τα άλλα υφάσματα, σου μου αρέσει. Μου αρέσουν τα παπούτσια που είναι και νιωμένα. I don't know γιατί. I think ότι οι περισσότερες έχασαν το mark σήμερα. Because εγώ περίμενα, like, the power suit. Ξέρεις, like, τα πιο έντονα. Εγώ περίμενα, like, 80s silhouettes. But I don't think ότι αυτό είναι κακό look καθόλου. Δεν μου αρέσει η τσέντα, for sure, συμφωνώ με την Κόνη. I think η φούστα είναι weird μήκος. Δεν είσαι η αγαπημένη μου σήμερα, αλλά μου αρέσεις. Καλή επιτυχία, Γεωργία μου. Δύσκολη εβδομάδα αυτή.